των ναών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σήμερα τη σωτηρία ημών των κεφαλαίων και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρωσης. Ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται. Διό και ημίς είναι αυτό τη Θεό του όκο βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Γιατί δεν άμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπημα Γερασίμου και βάσης της εν Χριστώ ημών αδερφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεν άμεθα υπέρ του ευσεβού συμμονέθους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών, επιπλέον συνεργήσε και κατεβαδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δερόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και νου αναπαύσεως πάντων των εν της ιερής ημών αγώσης υπέρ του πίστεως και πατρίδος, αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσών των αδερφών ημών, και υπέρ του συγχωρητήν εαυτής πάμπλη μέλη με εκουσιόντες και ακούσιον. Αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών, αιωνία η μνήμη αυτών. Θεόμεθα υπέρ διευλεχθήνε, την εξήγου η τάπ και πάσαν πόλη και χώρα, απορχείς λιμού, λιμού, σεισμό, καταπαντλμό, γυρώνουμε χέρας επί του ισολοχείλων, εκεί που λέμε πλήθη θνάτου, και του πνευμή και διάρκεια του άνθρωπου Θεού ημών, του αποστρέψει και διασκεδάσει. Πάντα γύρω και τυπών, κινούμε και στη μα, εξ μέρου δικιά σου του απειλή και λέει ημών. Κύριε Λαϊθόμεν, Κύριε Λαϊσόν, Κύριε Θεό ημών, όταν σήμερα το Σοκράτη συνέστη και την κτήση, παστανή βουλή κυβερνών τον κόσμο, ο οποίο είσαι σε ξενό αίματο πανέθνου ανθρώπων κατοικίων, επί πάντων πρόσωπων τη γη. Εκάστο δε αυτόν ορίσας στας ορθεσίες της κατοικίας αυτών, ότι το ευσεβώς ημών έθνος, εξαιρέτως ευεργετής σας, την επίνωση της αληθείας αυτό χαρισάμενος, προς το φως της Ορθοδόξου πίστεως καθοδηγή σας, και μεγάλος εξ αυτού τη Εκκλησία Πατέρας και διδασκάλους αναδείξας, ελεύθερο μένα αυτό επί αιώνα διατηρήσας, δουλωθέ δε στηρίξας και διασώσας, και εις ελεύθερο να αυτής βίων εξαναστήσας. Αυτός Πανάγιε Δέσποτα, επί την απελευθερώση και παγιδεσία του ημετέρου έθνους, θα σε ευχαριστηρίωση μου τάχτος δέξε προσεφάσει και πάψον ημών εν πίστη, δεωμένος σου εκτενός. Θα σε ψυχάστον υπέρ της πίστης και της πατρίδης ημών ευκλαιώς, αγωνισαμένο και ηρεκός πεσόντων, ή μαχαίρα ή και αγχώνια ανελεθένων, ή ερχομαλωσία και κακουχία παθανών, πατέρων και αδερφών ημών, μετά το απαιώνος ή ευαρεστησάν τον ανάπαυσον, η μάδε πάντας, ο υπερασπιστής των σωτηρίων ημών, αξίους της ελευθερίας ανάδειξον και εν ειρήνη διαφύρασον. Πάσαν αρχή και εξουσία εν το κράτη εν ειρήνη και ομονία διατήρησον, ευστάθεια την εκκλησία και την πολιτεία δωρούμενος. Σίγαρη ο άρχον της ειρήνης και σωτή των ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε τον Πατρί, το Υιό και το Υιό Πνεύμα, δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Ο διημάς τους ανθρώπους και διε τη μετέρα σωτηρία εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένους ακοθήνε καταδεξάμενος, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράνου και Πανάγου Αγίας Αυτομητρός, εις των θείων και ιερών Ευαγγελισμών εορτάζομε. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, χάρη τη Θεία του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασία του Μήνε Παραγίου, Θείων Έλεων Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσία του Μήνε Δόξου, Προφή Προδρόμου και Παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημών, αγαθό και φιλάνθρωπο και λέγον Θεό. Διευγόν των Αγίων Πατέρων Ιμών, Κυρίσου Χριστέο Θεό. Ελέησον και σώσον ημάς. Σωστή Πατέρας, αξιότιμη Κύριε Κόρη,
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, η 25η Μαρτίου, μέρα διπλής γιορτής. Ο ελληνισμός χαιρετίζει την Ανάσταση του γένους. Οι Έλληνες, στα 400 χρόνια της σκλαβιάς, δημιούργησαν αρκετές φορές οργανωμένες εξεργέσεις, στηριγμένες κυρίως στο λαό. Οι γνωστότερες ήταν το κίνημα του Λάμπρου Κατσόνη και του Ρίγα Φεραίου. Ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να συντάξει ένα εφικτό πρόγραμμα δράσης άμεσης εφαρμογής στηριγμένο στην ενότητα όλων των βαλκανικών χωρών με στόχο τη λευτεριά και την κοινωνική δικαίωση των Βαλκανίων. Η κίνηση όμως που έπαιξε το σημαντικότερο ρόλο ήταν η Φιλική Εταιρεία. Ξεκίνησε από τη Ρωσία το 1814 με στόχο τη μόρφωση του λαού, την εξύψωση του φρονήματός του και στη συνέχεια την υλική προετοιμασία για το ξέσπασμα της Επανάστασης. Κάτω από δύσκολες συνθήκες και ενώ άρχιζε η αποσύνθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η Φιλική Εταιρεία αποφάσιζε τον ξεσηκωμό, ορίζοντας σαν μέρα έκρηξης την 25η Μαρτίου 1821. Η γενιά του 21, την οποία τιμούμε σήμερα για τη θυσία της, ούτε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο απελευθέρωσε, ούτε απαλλαγμένη από αδυναμίες ήταν. Αυτοί οι άνθρωποι όμως έθεσαν ένα σκοπό στον εαυτό τους και κατανίκησαν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης που είναι της αδράνειας η τροφή. Αυτό τους καθαγιάζει στη μνήμη των απογόνων γιατί αποτελεί την πιο μεγάλη αρετή που τόσο έντονα έχει ανάγκη ανέκαθεν η ελληνική φυλή. Ένα μικρό αλλά ελεύθερο ορμητήριο του ελληνικού έθνους, Πελοπόννησο και στερεά Ελλάδα μας χάρισαν οι αγωνιστές του 21. Ποτέ όμως δεν θα πάψει κάθε 25η Μαρτίου ο άνεμος της Αγίας Λαύρας να θυμίζει το σύνθημα «Ελευθερία ή θάνατος». Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο όλοι οι Έλληνες απανταχού της γης πρέπει ενωμένοι με όλες μας τις δυνάμεις να διαφυλάξουμε και να διακηρύξουμε πως η ελληνική γη και η ιστορία της δεν παραδίδεται σε κανέναν. Ας προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη μας σαν θυμία μας στον βωμό της θυσίας αυτών που αγωνίστηκαν για την πατρίδα και ας κάνουμε την Ελλάδα μας μια χώρα που να κατέχει πρωτεύοντα ρόλο στο πολύτιμο αγαθό που λέγεται Παγκόσμια Ειρήνη. Εγώ είπα ως ο Θεός που πάντοτε νίκη ειρήνη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίας, του το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί του το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ότι το ημίς αυτή έμεν στο φλέτσι ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από τους ονείρου. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμα δόξα σοι και νεκρών και ζώντων, την εξουσία δεύτερο σαν άντρο βασιλεύει και αντεθά σε την εκρόνη Χριστό, ο Λιφινέο Θεό, ο Μάτο Πρεσβείε Παναγάλη και Παναμόμο, ο Γύρο Μητρό, ει των Θείων και Ιερών Ευαγγελισμών, δε ρωτάζω με θεία δυνάμει του Τιμήν και του Χρυσταυρού, η Κεσία σου εδώ στο προκρίνο δρόμο και βάλτε στο Ιωάννη, ο Γέννο και Προπατώρα, να πάμε σαν και εγώ, το Αγίου και Δικαίου και το Αγίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου, τα ψυχά στο δεξιμό με τα στάντο ζούλο σου πάντων, τον εντυσιαρίσιμον αγό υπερ τη πίστεω και τη πατρίδο ημών εκλεό, αγωνισαμένων και ειρηνικών πεσών των πατέρων και αδελφών ημών. Εσκηνέ δικαιωτάξε, κόρυψε Αβραάμα, τον αναβάσε με τα δικαίων και αγίω να αρθμίσε. Ημάς δε ελεήσε ω αγαθό και φιλάνθρωπο. Αιωνία σα η μνήμη, εξευοκάριστη και αίμνηστη αδελφή ημών. Αιωνία σα η μνήμη, αιωνία σα η μνήμη.
διακόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίου Χριστέω Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ακολουθεί η κατάθεση στεφάνων από τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Κρητσάς. Από την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Από τον εκπρόσωπο του Δήμου Αγίου Νικολάου. Από τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αντίστασης. Από τον εκπρόσωπο εφέδρων αξιωματικών νομών Λασιθίου. Από το Γυμνάσιο Κρητσάς. Από το Δημοτικό Σχολείο Κρητσάς. Από τον Υπηαγωγείο Κρητσάς. Από τον Παιδικό Σταθμό Κρητσάς. Από το Τμήμα Νεότητας Ερυθρού Σταυρού Κρητσάς. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κρητσάς. Από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρητσάς. Από τον Κυριηγητικό Σύλλογο Αγίου Νικολάου. Από τον Κοινοτροπικό Σύλλογο Λασιθίου. Από τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια Ενωρίων Κρητσάς. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Κρητσάς. Από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Κρητσάς.
από τον αθλητικό όμιλο Χρυτσάς. Ακολουθεί ενός λεπτούς γης. Ακολουθήσει ο Εθνικός Ύμνος. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την κόψη που με πια μετράει τη γη. Ακολουθήσει η παρέλαση στην πλατεία. Thank you.
Μα δεν έπρεπε να μην πρόσεβα. Εντάξει.